Γιώργο μου, καλησπέρα και καλώς όρισε στο Open Beyond. Καλώς σας βρήκαμε. Να υποδεχτούμε όλοι μαζί τις τηλεθεάτριες και τους τηλεθεάτες. Πες μου, πότε ξεκινάτε? Δευτέρα, 16 Μαρτίου, στις 6 το απόγευμα, Open Ελλάδα, ενημερωτικά, με τον Σπύρο Χαριτάτο και τον Γιώργο Καραμερό. Σας βοήθησε το γεγονός και παλιότερα στη συνεργασία σας με τον Σπύρο, αλλά και τώρα που ξεκινάτε την καινούργια εκπομπή στο Open, ότι ήσασταν δύο δημοσιογράφοι του ενημερωτικού, σοβαροί ναι μεν, με τις πληροφορίες σας, με τα ρεπορτάζ σας, αλλά με χιούμορ πάρα πολύ και με ένα λίγο διαφορετικό τρόπο από αυτό που είχαμε συνηθίσει. Ήταν το πρώτο infotainment στην Ελλάδα. Γι' αυτό το λέω. Θεωρώ ότι είμαστε καλύτεροι, νεότεροι, με λιγότερα κιλά και πιο όρημοι. Όχι, δεν σου κάνω πλάκα. Με έχει σταματήσει η κυρία στον δρόμο και μου λέει: Είσαι ο γιος του κυρίου Καραμέρου. Λέω: Είμαι ο ίδιος, ο πατέρας μου δεν ασχολείται με τηλεόραση. Θέλω να μου πεις αν έχεις μαλώσει ποτέ με το Σπύρο. Πάρα πολλές φορές. Δεν είμαι τύπος που θα μαλώσω. Θα μου τρώσουμε, θα μου πει τι έχεις, δεν θα του πω, θα το καταλάβει μόνος του. Το ίδιο και εκείνος, έτσι. Βλέπεις τα νούμερα, ανησυχείς, είσαι τέτοιος. Τα νούμερα τα βλέπω. Τον εαυτό μου δεν μπορώ να το βλέπω στη τηλεόραση. Ποτέ. Ποτέ. Έλα δηλαδή, τώρα. Δεν μ' αρέσει ο εαυτός μου για να κάτσω να, με ναρκισισμό να δω τι ήταν αυτή η εκπομπή και πώς ήμουν. Μετά από πόσα χρόνια τηλεόραση? Μια πενταετία. Αυτή η πενταετία ήταν χαλαρωτική, ήταν καλή ή σου έλειπε? Καταρχήν τηλεόραση πέρασε η ίδια μια κρίση και νομίζω ότι τώρα είναι πάλι. Ανεβαίνουν τα πράγματα κάπου. Ανεβαίνουν τα πράγματα, αν εξαιρέσουμε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση στην οποία ζούμε που τα έχει κρατήσει λίγο. Αν και ο κόσμος, μένοντας στο σπίτι, γιατί πρέπει να μένει στο σπίτι ο κόσμος, βλέπει περισσότερη τηλεόραση και αναζητά ενημέρωση. Ήσουν ο άνθρωπος αυτός που ήθελες, ήταν, είχες όνειρό σου να ασχοληθείς με την πολιτική? Όλα στη ζωή είναι πολιτική. Εντάξει, εγώ είμαι σε ένα φορέα στους οικολόγους πράσινους. Mm-hmm. Βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν τώρα στη ζωή μας, πόσο επίκαιρη είναι αυτή η αντίληψη για ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Δεν θέλω να σας ψυχοπλακώσω, αλλά το τι κάνουμε με τα αντιβιωτικά, πώς ταιριέψαν οι οποίοι μας απειλούν. Δεν σε τρόμαξε εσένα, γιατί ήσουν και δημοσιογράφος και είσαι δημοσιογράφος και το βλέπεις αυτό το πράγμα. Την αγανάκτηση. Δεν είπες δηλαδή από μέσα σου, μωρέ, μήπως να το αφήσω, γιατί θα στιγματιστώ? Δεν θα πω αιρετικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσα να χωρέσω σε μια κομματική. Δεν μπορώ να χωρέσω εύκολα σε μια κομματική γραμμή. Ότι η δημοσιογραφική μου ταυτότητα, η άποψή μου δεν επηρεάζεται από σκοπιμότητες. Πες μου, βρίσκεις χρόνο καθόλου για την οικογένειά σου, για τη σύζυγο και τα παιδιά? Έχω ένα παιδί που τα αγαπά πάρα πολύ, μάλλον είμαι εγώ παιδί αυτού, του flash.gr. Άμα το κόψεις θα σε φάω. Έτσι. Δεν θα έρθω και τελευταίας, δεν θα κάνω εκπομπή στις 6 του Open. Αυτό. Ναι. Για την προσωπική σου ζωή τώρα μιλάω. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι η δουλειά σου είναι... Κοίταξε να σου πω κάτι. Έχω έναν υπέροχο άνθρωπο στη ζωή μου, τη σύζυγό μου, την Τάνια, την οποία την αγαπώ πάρα πολύ και τη θαυμάζω. Και ωραιοτάτη. Μια χαρά είναι. Έχω δύο παιδιά τα οποία είναι πια αρχίζουν και βρίσκουν δικό τους δρόμο, είναι 13 και 11 ετών. Εμείς είμαστε ξεναγοί στη ζωή των παιδιών, έχουν την ερημότητα και την ελευθερία να διαχειρίζονται και πράγματα μόνοι τους. Εκείνα πια είναι σε μια ηλικία μου λένε μπαμπά, τα δικά σου social media είναι δικά σου και τα δικά μας. Σοβαρά. Σε κάνουμε και blog, είναι δικά μας. Και κάνουν πάρα πολύ σωστά. Σε έχουν μπλοκαρισμένο? Στα stories ναι. Εννοείται. Εντάξει, γιατί λένε τα δικά τους. Τώρα η ζωή μας με τα social media είναι σχεδόν στον αέρα. Εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Αν μπει είσαι τέτοιος. Αν μπει στο Instagram, εντάξει, δεν θα βγάλω την κάθε στιγμή. Αν έφαγα αυτό, αν περπάτησα εκεί, αν κρύωσα εδώ. Αλλά κάποιες στιγμές που εμένα με γεμίζουν, τις μοιράζομαι δημόσια με τα παιδιά μου, με τη σύζυγό μου. Οπότε δεν έχεις να μην δεις κάτι. Είσαι τώρα, τέτοιος. Αν υπάρχει κάτι πιο κρυφό, δεν το βάζουμε στο Instagram, εντάξει. Είναι στα εισερχόμενα. Στο inbox. Σου στέλνουν DM ενώ ξέρουν ότι είσαι παντρεμένος με παιδιά. Έχεις τέτοια? Κοίταξε, αυτό το παντρεμένος με παιδιά δεν μου έκανε καλό τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, αστείο.